η φωτιά στο νέο δημοτικό σχολείο Εμμανουήλ Παπά, το πώς αυτή προκλήθηκε, τα λάθη και οι παραλήψεις που τυχόν έγιναν από πλευράς δημοτικής αρχής, τέθηκαν το βράδυ της Τρίτης προς συζήτηση κατά την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που ζήτησε με υπογραφές της η αντιπολίτευση. Εισηγητής του θέματος, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χρήστος Τσούκαλος, ο οποίος και ανέφερε πως στην αυλή του σχολείου δεν υπήρχε πυροσβεστικός κρουνός, όπως επίσης πως ενώ η δημοτική αρχή γνώριζε πως είχαν γίνει κατά το παρελθόν άλλες δύο απόπειρες από μαθητές να βάλουν φωτιά, δεν έκανε τίποτε για να θωρακίσει το κτίριο και πιο συγκεκριμένα ένα σημείο πίσω από το κτίριο, το οποίο από το Μάιο ήταν ανοιχτό. Ο κύριος Τσούκαλος ζήτησε να μπει πραγματογνώμονας ώστε να δει εάν το έργο έγινε σωστά και με τα κατάλληλα υλικά. Σε εκκλήσεις που έχει κάνει ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, ο πρόεδρος της κοινότητας και όσοι γνωρίζαν το γεγονός, να κλείσει αυτό το εκτεθειμένο προϊόν, αυτό που βάζουν δηλαδή στην αναμόνωση, το λεγόμενο Φελιζόλ. Δεν έκλεισε. Έγινε μετά αυτό που έγινε. Προσπάθησαν και δεύτερη φορά, μάλιστα, μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Δύο φορές, αυτό γνωρίζω εγώ μέχρι στιγμής. Και η τρίτη φορά ήταν αυτό που έγινε. Δηλαδή, το εξωτερικό υλικό δεν παίρνει φωτιά με τίποτα. Μιλάω για το σουβά, για το πανί και το σουβά, το οποίο έμεινε εκεί, κάει και το εσωτερικό μόνο. Και έγινε αυτό που έγινε τον Αύγουστο, η τρίτη προσπάθεια δηλαδή, από άλλα παιδιά φαντάζομαι ότι έγινε. Αυτό που έγινε η τρίτη προσπάθεια, τελικά έγινε αυτό το κακό που έγινε. Λέγοντας πάρα πολλοί και άνθρωποι που γνωρίζουν, σε μένα τουλάχιστον με ενόχλησαν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με κτίρια, δημόσια κτίρια και ιδιαίτερα με σχολεία, μου κάνανε την ερώτηση, μου είπανε αν στη μελέτη προβλεπότανε αυτό που λέει ο νόμος, δηλαδή βραδύκαυστο υλικό. Πιθανόν να ήταν το βραδύκαυστο αυτό υλικό και δεν το γνωρίζουμε. Πιθανόν να μην ήταν το οποίο επίσης δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό ζητήσαμε στην ερώτησή μας στο προηγούμενο Συμβούλιο, ζητήσαμε να μπει ένας πραγματογνώμονας. Όχι, επαναλαμβάνω, ανοίγω παρένθεση εδώ για να θίξουμε ούτε τους μηχανικούς μας, ούτε αυτούς που παρέλαβαν, ούτε κανέναν. Υπάρχουν και οι εργολάβοι, υπάρχουν και οι άνθρωποι που εργάζονται και όλοι αυτοί. Πιθανόν λένε αυτοί ότι το υλικό να μην ήταν αυτό που έπρεπε και να ήταν κάποιο άλλο. Εκεί θέλουμε να σταθούμε, θέλουμε δηλαδή σήμερα και ζητάμε να ψηφίσουμε, να βάλουμε ένα πραγματογνώμονα, αν θέλετε πάλι το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρω. Διευκρινήσεις επί του θέματος έδωσε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Χρήστος Μήτρακας, ο οποίος μάλιστα ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη του έργου, το οποίο παρακολουθούσε στενά. Ο ίδιος διευκρίνησε πως η μελέτη ελέγχθηκε ως προς το κομμάτι πυρασφάλειας από 5 ανεξάρτητους συμβούλους εκτός του Δήμου. Διευκρίνησε δε πως υπεύθυνη για το όρο έργο ήταν η ΚΤΥΠ του Υπουργείου Υποδομών. Το δε κτίριο ελέγχθηκε από μηχανικούς και από την πυροσβεστική. Το δε υλικό μόνωσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το καλύτερο και πιστοποιημένο και ήταν της εταιρείας Φιμπράν. Άρα αυτό το κομμάτι του. Πώς λέγεται, το ελεγκτή, εγώ το θεωρώ τελείως άσκοπο, γιατί και να έρθει κάποιος πραγματογνώμονας δεν μπορεί να ανακαλέσει τις βεβαιώσεις των ελεγκτών δόμησης που είναι από το ίδιο όργανο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τα οποία ενισχύουν ότι υπάρχουν στο φάκελο του έργου, έχουν κατευθύνσει στις αρμόδιες υπηρεσίες και με βάση αυτό ολοκληρώθηκε το έργο και χρηματοδοτήθηκε και έχει παραλυφθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο υλικό, η ξυλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιήθηκε για την εξωτερική θερμομόνωση του κτηρίου, είναι ένα υλικό που χρησιμοποιούμε όλοι στα σπίτια μας, είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Είναι χιλιάδες ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό. Αυτό που πήραμε εμείς είναι από μια παγκοσμίως καταξιωμένη εταιρεία, τη Φιμπράν, εδώ που είναι και τοπική σεραϊκή εταιρεία, η οποία έχω όλες τις πιστοποιήσεις, αναφέρω μέσα για το υλικό, μόνο μία σειρά θα σας διαβάσω. Ότι για την παραγωγή του χρησιμοποιείται διάφανο και υψηλής θερμικής αντοχής πολυστηρέλιο. Επίσης, ορισμένα πρόσθετα βελτιώνουν τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος, όπως χρουστικές ουσίες και επιβραδυτικό φωτιάς. Μιλάμε για ένα βραδύκαυστο υλικό, όχι άκαυστο υλικό. Όλα αυτά τα υλικά, τα θερμομονωτικά, υποχρεωτικά χρησιμοποιούν, είναι πετρελαϊκής βάσης. Οπότε το καλύτερο που μπορούν να πετύχουν είναι βραδυκαυσία και όχι ακαυσία. Το μόνο άκαυστο υλικό που υπάρχει που χρησιμοποιείται σε μονώσεις είναι ο πετροβάβακας, ο οποίος έχει διάφορα άλλα προβλήματα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι επειδή πυρακτώνεται, οι ίνες του μεταφέρονται από τον αέρα
και είναι πολύ επιβαρυντικό για τις παρακείμενες οικοδομές να μεταδώσει φωτιά άπαξ και πάρει και καεί, δεν καίγεται το ίδιο. Οι ίνες του, καθώς εξανερώνονται και με τον στρογγυλισμό το αέρα, μεταδίδονται σε μεγάλη απόσταση, οπότε μπορεί να πάει σε κάποια παρακείμενη στέγη και να πάρει φωτιά. Και το δεύτερο το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει καθόλου αντοχή σε μηχανική καταπώνηση σε κρούση, οπότε αποφεύγεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικές θερμομονώσεις, γιατί μία μπάλα, μία κρουσκά, ένα σκούντιμα στον τοίχο θα σπάσει όλο το εξωτερικό επίκτυσμα και θα κάνει την λακκούβα. Τελειώνοντας, για να το κλείσουμε και από την τελευταία πλευρά, η συγκεκριμένη μελέτη έχει ακολουθήσει τις οδηγίες της ΚΤΥΠ, της, των κτηριακών υποδομών, το οποίο είναι ο πρώην ΟΣΚ, δηλαδή ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Είναι απόλυτα σύμφωνη με όλες τις προδιαγραφές θερμομόνωσης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ως προς την επιλογή των υλικών. Είναι υλικά τα οποία προτείνονται από την ίδια την ΚΤΥΠ και για σχολικά κτίρια και για υπόλοιπα κτίρια που κατασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα. Πάλι θα σας πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν, που ασχολούνται με το αντικείμενο και είπαν γιατί να μην γίνει μία πραγματογνωμοσύνη που να δείξει αν πραγματικά είναι όπως τα λέει ο κ. Μητσοτάκης ή όλοι αυτοί που υπογράψαν την παραλλαγή του έργου ή θα υπογράψουν ή που έγινε η μελέτη. Επίσης, ο κ. Τσούκαλος έθεσε ερώτημα σχετικά με την απευθείας ανάθεση για την επισκευή του σχολείου, καθώς η εταιρεία έδωσε έκπτωση για το έργο λίγο παραπάνω από το 1%. Ήρθε λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος εργολάβος, έδωσε έκπτωση 1,01%, δηλαδή τα 106.000 κατάγεται 104. Το σχολείο τελειώνει αυτή τη βδομάδα, να ξέρετε, δηλαδή μέσα σε δύο εβδομάδες έχει τελειώσει και θα πάρει 106.000 χωρίς να έχουμε πάρει καμία δεύτερη προσφορά. Εάν μπαίναμε στη διαδικασία του διαγωνισμού, αυτή η διαδικασία θα τραβούσε μήνες και μήνες και μήνες. Από εκεί και πέρα, η χρηματοδότηση που πήραμε, όποια έκπτωση και να παίρναμε από ένα διαγωνισμό, αυτή θα επέστρεψε στο Υπουργείο, επί της ουσίας δηλαδή. Στην Επαμία του Δήμου, άμεσο όφελος δεν θα είχαμε κανένα. Οπότε το βρίσκω και αυτό τελείως περιττό, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μιας και θέλουμε το σχολείο, όπως είπε ο κύριος Κυπουρός προηγουμένως στην έκφραση, να έχει επισκευαστεί χθες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Κυπουρός, αναφερόμενος στο θέμα, ζήτησε με την σειρά του να μπει πραγματογνώμονας να ελέγξει τις εργασίες, καθώς όπως ανέφερε το βράδυ της φωτιάς, ο τείχος κάηκε σε λίγα μόλις λεπτά, σαν να είχε βάλει κάποιος πετρέλαιο. Μάλιστα, η εξάπλωση της φωτιάς, όπως ανέφερε ο ίδιος, προκάλεσε μεγάλα ερωτηματικά σε όλο τον κόσμο. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει την αδιαφορία που επέδειξε η Δημοτική Αρχή στις κλήσεις του διευθυντή, η τρύπα που υπήρχε στον τοίχο να κλείσει πριν να είναι αργά, κάτι που ο Δήμος δεν έπραξε ως όφιλε. Σίγουρα όμως πρέπει να έχουμε έναν πυροσβεστικό κρουνό χθες στο κέντρο του χωριού και μπροστά στο σχολείο, αλλά και γενικότερα νομίζω πρέπει να το δούμε πού βολεύει καλύτερα. Γιατί αυτό που διαπιστώσαμε, μιλώντας εκείνη τη στιγμή με τους πυροσβέστες, είναι ότι δεν μπορούσαν να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους. Ευτυχώς συνδράμαν και οι υπόλοιποι δήμοι και έγινε η κατάσταση. Αυτό που θέλω απλά να αναφέρω και ολοκληρώνω την τοποθέτησή μου είναι ότι επίσης δεν γνώριζα ότι είχε γίνει, νομίζω αν δεν κάνω λάθος πριν ένα μήνα περίπου, κλοπή στο συγκεκριμένο κτίριο. Δεν έγινε καμία ενέργεια, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω ή αν έχει μη γίνει κάποια μήνυση, παρακαλώ ενημερώστε μας κατά παντός υπευθύνου κατά γνώστων, να μας ενημερώσετε και αυτό που ανέφερα πρόεδρε εκείνο το βράδυ, γιατί δεν λειτουργούσε ο συναγερμός του σχολείου. Το ότι ήταν ανασφάλιση το κτίριο, αυτό πρέπει να μας προβλημάτισε. Ευχαριστώ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Στέργιος Νικητόπουλος, ο οποίος και ανέφερε πως μετά από αυτό το συμβάν πρέπει να τους απασχολήσει όλους τι συμβαίνει με την ασφάλεια και των υπόλοιπων σχολείων. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι θα βλάψει μια πραγματογνωμοσύνη. Από τη στιγμή που υπάρχουν ερωτήματα, από όπου και αν πρέπει αυτά τα ερωτήματα, είτε από την αντιπολίτευση είτε από τον κόσμο κάτω, καλό είναι αυτά να φανούν. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με την ασφάλεια των υπόλοιπων σχολικών. Βλέπουμε ότι οι σχολικές επιτροπές καταργούνται με νόμο. Η ευθύνη της λειτουργίας των σχολείων είναι εξ ολοκλήρου ασφαλή. Πλέον ούτε και σε καταστροφές θα μπορούμε να δούμε το κράτος να συμμετέχει κάπου.
Και φανταστείτε τι θα γίνει στο μέλλον, αν έρθει για παράδειγμα και το προσωπικό στην ευθύνη. Ο πρόεδρος του χωριού Αριστοτέλης Βρέτας κατηγόρησε για αδράνεια το Δήμο, καθώς είχε ενημερώσει από το Μάιο για το αρχικό πρόβλημα στον τοίχο, ενώ επισήμανε πως η παραβατικότητα των παιδιών έχει πάρει πια μεγάλες διαστάσεις, με τη Δημοτική Σύμβουλο Μάρθα Αβοκάτου να ζητά να ασχοληθούν και με αυτό το κομμάτι πιο ενεργά και όχι τόσο με τον πραγματογνώμονα, ο οποίος δεν θα προσφέρει κάτι επιπλέον. Το κτίριο, όταν το παραλάβουμε, θεωρώ ότι πιστοποιήθηκε. Έχουν έρθει όλες οι πιστοποιήσεις. Θεωρώ πως είναι πιο σημαντικό να δούμε αυτό το πρόβλημα με την ενεργή παραγωγικότητα και επίσης θα συμφωνήσω με τον κύριο Κυπουρό για τον πυροσβεστικό χρονό στο Δημοτικό Σχολείο. Υπήρχε μία τομή, η οποία εγώ το Μάιο την είδα, την έστειλα μια φωτογραφία εδώ και στον κύριο Δημοκρατονίσο. Δεν ξέρω αν επεμβαίναμε, κλείναμε εκεί την τρύπα. Το βασικό είναι ότι πράγματι, αυτό που είπε και η Μάρθα, υπάρχει αυτή η παραγωγικότητα των παιδιών. Ζημιάς καθημερινές, στη ζώνη. Πριν μια εβδομάδα είχα πάει στο σχολείο και ξυλώσαμε όλα τα κάγκελα. Έτσι. Και μετά από μια εβδομάδα πήρε και φωτιά. Αυτό είναι το βασικό, ότι τα παιδιά μας, δεν ξέρω, πολύ ζωηράδα, πολλές ζημιές, έτσι. Αλλά αυτό που έγινε, δεν πιστεύω κανείς να περνούσε από το μυαλό του ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να πάρει φωτιά ένα κτίριο που πριν 2 χρόνια είχαν και τα γένεια. Η μόνη ευθύνη που λύνω στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός είναι ότι δεν έκλεισε αυτό το σημείο, το εκτεθειμένο σημείο, και βρήκαν την ευκαιρία τα παιδιά. Αυτό που κάνανε για τρίτη φορά είχε γίνει, επαναλαμβάνω, πριν 7 μήνες, πριν 5 μήνες, δεν ξέρω πώς, πριν 4 μήνες. Πάντως ήταν η τρίτη φορά που προσπάθησε να γίνει αυτή η ζημιά. Πιθανόν να μην περιμέναν ούτε οι ίδιοι ότι θα γίνει αυτό που έγινε. Δυστυχώς, εγώ επειδή ήμουν από την πρώτη ώρα εκεί, είδα ότι έγινε αυτό που έγινε. Και όταν, γιατί αν δείτε ότι κάηκε μόνο 30 τετραγωνικά περίπου αυτή τη επένδυση, τη μόνωση δηλαδή, μόνο 30 τετραγωνικά κάηκαν, έφτασε στη σκεπή. Η σκεπή είχε επίσης μόνωση, είχε και τα ξύλα και έγινε αυτό το πυροτέχνημα που έγινε. Τα υλικά επιλέχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία και δεν δέχομαι από κανένα να λέει ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά. Τόνισε από την πλευρά του σε όλο το σώμα ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπαδημήτρης Νότας, ο οποίος ευχαρίστησε τον Χρήστο Μήτρακα τόσο για την δουλειά του που δεν αμφισβητείται, όσο και για την πλήρη ενημέρωση που έκανε για το σχολείο στο σώμα. Ότι ο Δήμος δεν επέλεξε τα σωστά υλικά είναι πέρα για πέρα παραπλανητική και δημιουργεί εντυπώσεις. Εντυπώσεις που μας βλάπτουν όλους σαν σύνολο. Το ποια υλικά προέβλεψε η μελέτη, το ποια υλικά τοποθετήθηκαν στο έργο, απολύτως υπεύθυνη είναι η τεχνική μας υπηρεσία και οι μελετητές. Εγώ θα μπορούσα να ήμουν ένας αγρότης και το μόνο που ήξερα να κάνω ήταν να κάνω παραγωγή αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Ο νομοθέτης μου στερεί και σωστά μου στερεί και θα δώσω και ένα μπράβο και στην τεχνική μας υπηρεσία που δεν δέχεται καμία παρέμβαση από κανέναν δημοτικό σύμβουλο, από κανέναν αιρετό, γιατί απλά δεν έχουμε γνώση. Δεν είναι το αντικείμενο της δουλειάς μας με βάση το νομοθετικό πλαίσιο. Όταν έρθει η χρηματοδότηση και μετά, την υλοποίηση την αναλαμβάνει η τεχνική υπηρεσία και μόνο αυτή, κανένας από εμάς. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα για να γίνει κατανοητό σε αυτή την αίθουσα? Να δώσω μια γρήγορη απάντηση ότι στο έργο της σύνδρευσης προβλέπεται νότια και βόρεια από το σχολική μονάδα 2 κρουνοί. Ένας μπροστά στον Γκάντζα και ένας μπροστά στο Περίπτερο. Και αυτό γίνεται γιατί είναι κεντρικός ο δρόμος και πρέπει κάπου να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά τα πυροσβεστικά για να μπορέσουν να αντλούν νερό. Άρα και αυτό δίνει απάντηση στην προτροπή της αντιπολίτευσης να γίνει ένας κρουνός εκεί πάνω στην μεγάλη πλατεία μπροστά στο σχολείο.